Με εντυπωσίασε αυτό. Μάλιστα ήταν και η αδερφή μου. Όλοι δεν είδανε. Κανείς. Ή... από το γκρουπ τουλάχιστον το δικό μας, δεν ξέρω. Από άλλα γκρουπ δεν ρώτησα. Ήταν η αδερφή μου, μάλιστα, εκεί, η οποία είναι οδοντίατρος. Και τι σας είπε. Όχι, συνεχίζει να είναι γιατρός, γι' αυτό. Ναι, οδοντίατρος είναι. Μου είπε ότι όχι, λέει, εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Το είδε μετά στο βίντεο, βέβαια. Ναι. Ενώ ήταν ακριβώς εκεί στην κολόνα που έσβησε η σφαίρα αυτή που θα έπρεπε να την, αν μη τυράνω, να την τρομάξει. Ναι. Όταν έχετε στο πρόσωπό σου μια φλόγα τέτοια, φανταστείτε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που μου είπατε, ότι δεν άναψε το κερί σας και δεν πιστεύατε και δεν κάνατε. Προφανώς για να μπορέσετε να καταγράψετε όλη αυτή την πορεία, μια πίστη έτσι δυνατή ναι, θα την είχατε. Ναι, κοιτάξτε, ίσως ήταν η προσευχή που έκανα προηγουμένως. Ποιος ζητάει να μας πάρει το βίντεο? Ζητάνε το βίντεο ο κόσμος. Ζητάνε την άδειά σας για να πάρει το βίντεο. Όχι, δεν το δίνουμε πουθενά. Κάναμε κόπο για να το έχουμε εδώ πέρα και να το έχουμε μόνο εμείς. Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι από το 1994 έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το βίντεο αυτό στην κυκλοφορία έξω στον κόσμο. Που θα μπορούσε βέβαια να βγει, εντάξει. Δεν το έχουν δείξει κάποια κανάλια έτσι τότε, φέτος. Δεν έδειξαν τόσα πλάνα. Πατέρα έδειξαν, Αντώνη, όχι, εγώ όχι, δεν το δείξαν ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Είχα την ευκαιρία, λόγω του ότι είχα κατέβει στη Μυτιλήνη για να κάνουμε τα ζωντανά, τις ζωντανές συνδέσεις, είχα την ευκαιρία τις ώρες που έχουν τέτοιες εκπομπές να είμαι στο ξενοδοχείο. Δεν είδα όλα αυτά τα πλάνα που πραγματικά θεωρώ ότι θα έπρεπε στα τόσα χρόνια να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια πιο αναλυτική έτσι, προσέγγιση. Και έχουμε... όπως το πάρει ο καθένας. Αλλά να μπορούμε να το δούμε. Αν έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε σε παράθυρο, ξέρετε, έχουμε και άλλα πράγματα να σχολιάσουμε πιο κάτω. Ναι. Αν μπορεί να μετά μας το δείξει. Να ζητήσω στη Βούλο την Κωστάκη, έχουμε ακόμη κάποιο χρόνο, να συνεχίσουμε από εκεί που έφυγε η φλόγα, ναι. Έτσι, και στη συνέχεια. Στη συνέχεια τι κάνατε εσείς, αλήθεια? Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, να πάμε τότε τώρα για να μπορέσουμε να το δούμε ολοκληρωμένα. Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, 2 λεπτά. Παρακολουθήστε τους αγώνες της δεύτερης εθνικής μόνο από την Ε3. Είναι μια προσφορά του ΟΠΑΠ. Δεν έχουν καταλάβει γιατί λοιπόν, ντοκουμέντο πρόκειται. Πίσω στην εκπομπή Μαμά Μία Πατέρα Αντώνη και σας ρωτούσα νωρίτερα, αμέσως μετά όταν πήρατε το Άγιο Φως, τι έγινε μέσα στην εκκλησία? Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται πραγματικά δεν περιγράφεται, κυρία Μάρνη. Σε ένα βαθμό βέβαια το βλέπουμε στο βίντεο και γι' αυτό σας είπα να ακούσουμε και τον αυθεντικό ήχο. Ο κόσμος παραλυρεί, με μια κουβέντα παραλυρεί. Mm-hmm. Κλαίνε, φωνάζουν, σφυρίζουν άλλοι πανηγυρικά κτλ. Που δεν επιτρέπεται βέβαια μέσα σε ένα όρο. Σκανδαλίζεται κανείς βέβαια, αλλά δεν μπορείς τον άλλον να τον απαγορεύσεις. Τώρα αυτά είναι συναισθήματα. Ο καθένας τα εκφράζει. Ανθρώπινα συναισθήματα δεν είναι. Από την άλλη μεριά, ξέρετε, γιατί θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, γιατί ήταν και μια προσωπική εμπειρία το 1994, αφού τα καταγράψουν όλα αυτά οι κάμερες, αφού είδαμε αυτά που είδαμε κτλ. Μετά από λίγο, ξέρω εγώ, μαζευτήκαμε στο γκρουπ να πούμε ο καθένας τι είδε, τι δεν είδε κτλ. Ξέρετε, ήταν συγκεχημένες οι εντυπώσεις. Ναι. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ είδες, έλεγα, τι είδες, μου λένε. Ναι, είδα, δεν είδα, μάλλον είδα. Δεν ήμασταν ξεκάθαροι. Και επειδή είμαι και ψυχίατρος, πραγματικά είδα τι σημαίνει θαύμα. Δηλαδή, το θαύμα δεν μπορεί να γίνει ανατομία του θαύματος με τη λογική. Πάει τελείως. Μα γι' αυτό και είναι θαύμα. Οι άλλοι, οι οποίοι δεν είδανε κιόλας το ότι η λάμψη να περνάει, το φως κτλ. Αυτοί τι είπαν ότι είδανε? Είδαν άλλα πράγματα όμως. Τι είδανε? Άλλος είδε τις αστραπές, άλλος είδε νέφες, σύννεφα, άλλος είδε ηλεκτρικές εκενώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολλά, δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει. Και δεν είναι μόνο εκεί, στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, που βέβαια είναι το επίκεντρο, αναφυσβήτητα. Αλλά είναι στο Γολγοθά, για παράδειγμα, που είναι, σαν θα λέγαμε, ο γενικονίτης του ναού. Mm-hmm. Είναι έξω από το ναό. Είναι δίπλα στο ναό, σε άλλο ναό, στο Αγίου Κωνσταντίνου, που και εκεί βλέπουν, όπως σας είπα και φέτος. Ναι. Και θα ήταν αξιόλογο, δηλαδή, αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή που πήγε φέτος στους Αγίους Τόπους. Μας ακούει η κυρία Κάλια Παναγιώτα από Λάρισα. Κυρία Παναγιώτα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Εσείς ήσασταν φέτος στα Ιεροσόλυμα. Εμείς ήμασταν εκεί, τα παρακολουθήσαμε όλα, τα πάντα. Για πείτε μας τι είδατε εσείς. Στις 12 η ώρα ήμουν έξω στην αυλή του ναού, που περίμενα εκεί μπροστά μου, ήταν οι Εβραίοι εκεί, δεν μας αφήναν να μπούμε. Ήμουν η πρώτη εκεί, μέσα που μάθησε ο Εβραίος, με έπιασε από το χέρι και μου πήγε μέσα στο ναό. Λοιπόν, αλλά πριν μπούμε όμως στο ναό, πάνω στον ήλιο, βγήκε ένα στεφάνι γύρω-γύρω από τον ήλιο, ακριβώς στο κέντρο. Στο κέντρο του ναού, από πάνω, που ήταν ο ήλιος, στις 12 η ώρα. Ναι. Αυτό φέτος δεν είδα οι δημοσιογράφοι να το πούνε. Το είδανε κι άλλοι ή μόνο εσείς το είδατε? Όλος ο λαός
αυτός το είδε. Και οι Εβραίοι αστυνομικοί εκεί, επειδή είχα την κόρη μου και μιλούσαν αγγλικά, το έβλεπαν και εκείνοι. Κλάψαμε, έγινε πανικός. Μισό λεπτό για να καταλάβω, στον ήλιο εννοείται έξω στη φύση, στο ύπαιθρο. Έξω στον ήλιο, πάνω στον ήλιο, ακριβώς στον ήλιο. Θάμπωσε ο ήλιος και βγήκε το στεφάνι γύρω-γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν το ξέρω. Τι χρώμα ήταν, κυρία Καταλάβου. Κυρία Παναγιώτα, τι χρώμα, σαν ουράνιο τόξο. Σαν ουράνιο τόξο ήταν. Ήταν πρώτη φορά συνέβη και αυτό, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Αλλά μετά αφήσαμε το ουράνιο τόξο, το είδαμε, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι από εκεί θα βγει ο Χριστός. Προχωρήσαμε μετά, μπήκα στον Άγιο Τάφο μέσα, δεν ήταν πολλοί κόσμος. Έπιασα μπροστά την πόρτα για να τα ελέγχω όλα. Δεν είδα τίποτα φως, βγήκε ο Ειρηναίος. Όταν βγήκε ο Ειρηναίος, η πίσω η εκκλησία από το ιερό ήταν οι λαμπάδες γεμάτες αναμένες. Εγώ προσπάθησα για να πάρω φως, τίποτα. Τα κυράκια δεν ανάψαν, τα κατηλάκια δεν ανάψανε. Το μόνο που με συγκίνησε ήταν το ουράνιο τόξο αυτό που ήταν γύρω-γύρω από τον ήλιο. Όχι ουράνιο τόξο. Πώς το ερμηνεύετε, κυρία Παναγιώτα, το ότι δεν ανάψαν τα κεριά σας? Μα αφού τα βλέπω μπροστά, ούτε το κατηλάκι. Κοιτάξτε, εδώ βλέπετε τώρα στο βίντεο ο πατριάρχης ο Διόδωρος. Που παίρνει όλος ο κόσμος το άγιο φως. Το μέρος που παίρνει όλος ο κόσμος. Οι λαμπάδες ήταν αναμένες. Ούτε βρέθηκε κάποιο άτομο να πει ότι άναψε το φως. Ότι το πήρε μόνο στο άναψη λαμπάδα. Ναι. Όταν βγήκε ο Ειρηναίος, η μισή εκκλησία είχαν τις λαμπάδες αναμένες. Πώς έγινε αυτό, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, δεν. Κάποιος επιτίδιος άναψε τη λαμπάδα. Γιατί να μην περιμένουμε τον Ειρηναίο, τέλος πάντων, να γίνουν όλες οι διαδικασίες και άναψαν οι λαμπάδες πριν βγει ακόμα από τον τάφο ο Ειρηναίος. Ο πατέρας Αντώνιος λέει εγώ πριν ότι πολύ, εγώ είπα. Ανάβουν ορισμένες λαμπάδες μόνες τους. Όχι τις λάμψεις που λέει ο πάτερ εκεί. Ποιες λέτε, άλλες λαμπάδες λέτε εσείς. Για άλλες λαμπάδες λέτε εσείς, ότι τις ανάψανε μόνοι τους. Άλλες λαμπάδες, εκεί άλλο υπηρεσί ο κόσμος. Ναι. Ήταν αναμένες οι λαμπάδες. Ναι, κοιτάξτε, οι λαμπάδες δεν τις ανάβουν. Κανείς δεν είναι, ας πούμε, αφελής να κάνει τόσα χιλιόμετρα και να ανάψει τη λαμπάδα από μόνος του. Όλοι περιμένουν να την ανάψουν από τον Πατριάρχη. Οι λαμπάδες που είδατε ανάψανε μόνες τους. Το είπα προηγουμένως. Δεν έχει σημασία. Δεν, είπε όμως ότι ανάψανε δεν έχει σημασία μόνοι. Που εσείς δεν το είδατε. Εγώ το είδα όμως. Το 95 με τα μάτια μου. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος που θέλει να συκοφαντήσει κάποιον που αν είναι αμαρτωλός ή έστω και ο Ειρηναίος που τον κατηγορούν, γιατί έβλεπα εκεί άξιος, ανάξιος και τέτοια. Πιστεύω ότι θέλουν να κάνουν κακό, αλλά στον κόσμο. Όχι. Καλά, ναι, τελειώστε, ναι, θα σας πω εγώ. Ναι. Αλλά για το ουράνιο, για το στεφάνι που βγήκε στον ήλιο, γιατί δεν είπε κανείς τίποτα. Ναι, σύμφωνοι, εντάξει. Το στεφάνι ήταν ζωντανό, το στεφάνι, το είδε τόσος λαός που είχαμε την εντύπωση ότι θα πέσει. Θα πέσει ο ήλιος με το στεφάνι κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω την κυρία Κάλια Παναγιώτα. Και τραβούσαν κάμερες. Γιατί μιλάτε για το 94 και δεν μιλάτε για τη φετινή χρονιά. Ναι, δείχνουμε πλάνα από το 94 μόνο. Μιλάμε για όλες τις χρονιές. Κυρία Παναγιώτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, η κυρία Μάρτη προφανώς δεν άκουσε προηγουμένως αυτά που είπε η κυρία Παναγιώτα. Αυτές οι λαμπάδες που νομίζει ότι ανάψανε από κάποιους επιτίδιους, όπως είπε. Κάνει λάθος. Καλά, βεβαίως ο καθένας δίνει τις ερμηνείες του. Αλλά... Ξέρετε, ίσως επειδή βέβαια... είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα και επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει και η ιστορία με τον Ειρηναίο, πάρα πολλοί πιστοί μπορεί να θεωρούν ότι γίνονται διάφορες αλχημίες. Ήταν φορτισμένοι συναισθηματικά. Ναι. Εντάξει, και είναι και λογικό, δεν είναι. Σύμφωνα. Αλλά εκτός αυτού, ξέρετε, όταν είναι νοπάτα γεγονότα, ήδη εγώ σας έλεγα προηγουμένως ότι εμείς εκείνες τις ώρες, τις πρώτες ώρες και μέρες, λέγαμε το είδαμε, δεν το είδαμε, πώς και τι κτλ. Αλλά βέβαια τώρα περάσαν 10 χρόνια από τότε, ξέρετε. Εντωμεταξύ, δεν σας είπα προηγουμένως, το 1995 ξανακατέβηκα πάλι και ξαναείδα το Άγιο Φως. Ήμουνα κληρικός ήδη τότε. Μετά, έκτοτε έχω μελετήσει το Άγιο Φως. Μερικά πράγματα τα έχω διευκρινίσει καλύτερα. Για παράδειγμα, το 1994, ενώ είχα δει το Άγιο Φως, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που λέγανε μερικοί, ότι ανάβουν λαμπάδες του κόσμου μόνες τους. Και τους έλεγα, όχι, οι λαμπάδες του κόσμου δεν ανάβουν μόνες τους, μόνο είναι οι λαμπάδες του Πατριάρχη. Όταν όμως πήγα το 1995, κυρία Μάρνη, και από περιέργεια γύρισα πίσω μου να δω στην εκκλησία που ήταν πίσω, σκοτάδι όλοι, οι λαμπάδες βυστές και όλοι είχαν τη λαμπάδα τους ψηλά, έτσι αυτό. Και όταν άρχισε να βγαίνει το Άγιο Φως και είδα λαμπάδες, παφ, 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 μέσα στο πλήθος να ανάβουν μόνες τους. Συγκλονίστηκα.
Είναι ένα τριχιαστικό γεγονός πραγματικά. Είναι κάτι που το είδα, δεν μπορώ να πω ότι το άκουσα πλέον. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσετε αυτά που συζητιούνται, ότι οι λαμπάδες είναι φτιαγμένες από ένα υλικό κτλ. Κοιτάξτε. Έτσι, για να μην λέει ο κόσμος ότι δεν τα κουβεντιάζει. Με τον υπιότερο χαρακτηρισμό είναι αφέλεια αυτό το πράγμα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο. Μας πήρε μια κυρία τώρα και μας λέει ότι το είδε και αυτή το στεφάνι. Ναι, ωραία. Σύμφωνοι. Αυτά είναι έκτακτα φαινόμενα τα οποία κάθε χρόνο συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα. Ναι. Όπως βλέπετε το 1994 που βγήκαν αυτές οι φλόγες. Έκτοτε άλλη χρονιά, γιατί έψαξα και εγώ τα βίντεο, δεν υπήρξαν ξανά. Το 1994 υπήρξε αυτό το έκτακτο φαινόμενο της φωτεινής σφαίρας και ήμουν εγώ τυχερός, είχα την ευλογία και το κινηματογράφησα τότε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το βλέπουμε τώρα. Αλλά λαμπάδες του κόσμου κάθε χρόνο ανάβουν μόνες τους. Και αυτή είναι η εξήγηση του γεγονότος ότι όταν βγαίνει ο Πατριάρχης, ήδη ας πούμε ο μισός ναός έχει αναμένει στις λαμπάδες του. Ποιος θα ήταν αφελής να κάνει τόσα χιλιόμετρα εκεί και να ανάψει τη λαμπάδα από μόνος του. Μα τότε γιατί κατέβηκε εκεί, με αναπτήρα. Να πω προς τους τηλεθεατές, επειδή ρωτάνε πάρα πολύ, η εκπομπή θα επαναληφθεί στις 6.30 το πρωί και θα προσπαθήσω να ζητήσω να παίξει σε επανάληψη, αν υπάρχει δυνατότητα, στις 17 του μηνός. Για όσους ρωτούν αν θα μπορέσουν να ξαναδούν αυτή την εκπομπή. Και αμέσως μετά, πατέρα Αντώνιε, αποχωρείτε από την εκκλησία. Ουσιαστικά ναι, δεν έχει κάτι άλλο εκείνη η μέρα. Μάλιστα θυμάμαι και αν δούμε το βίντεο παρακάτω, γιατί έχει σημασία το κάθε ντοκουμέντο, την εποχή εκείνη, το 1994, είχαν κατέβει εκπρόσωποι της ελληνικής κυβερνήσεως και ήταν μάλιστα δίπλα μου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ο Χαραλάμπους τότε, του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα τον έχει πάρει το βίντεο τη στιγμή που αποχωρεί. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε και τη δική του βέβαια μαρτυρία, αν τυχόν, δεν ξέρω αν είδε εκείνος κάτι κτλ. Βέβαια, όπως κάθε πιστός, αλλά γιατί έτυχε να είναι κάποιος επώνυμος. Εγώ επειδή κρατούσα την κάμερα μετά την λήψη, δεν ήξερα βέβαια τι ακριβώς τράβηξε η κάμερα, το είδα εκ των υστέρων αυτό, πρέπει να σας πω. Την άφησα προς στιγμήν, είδατε ότι τραβάει στο άπειρο και έσκυψα κι εγώ να ανάψω τη λαμπάδα μου από τα χέρια του Πατριάρχη, γιατί πέρασε από μπροστά μου. Ναι. Είναι στιγμές συγχρονιστικές. Υπάρχουν κάποιοι που παραπονούνται για αυτό που αναφερθήκατε νωρίτερα για τους παλαιοημερολογίτες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είπατε ότι όλοι οι παλαιοημερολογίτες δεν μπορούν να δουν το φως. Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο άτομο, έτσι δεν είναι. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε και ενδεχομένως είπατε. Ναι, δεν είναι σωστό να γενικεύουμε, ασφαλώς. Ναι, θα ήθελα να το διευκρινίσουμε για να μην νομίζουν ότι. Ναι, ναι. Απλά εγώ έδωσα μια ερμηνεία αυτή. Ναι, είπα ότι το συγκεκριμένο άτομο ίσως ναι. Γι' αυτό, ναι. Επειδή μου το είπε, μου το διευκρίνησε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ είδαμε τώρα και από τις μαρτυρίες αυτές που ακούσαμε ότι το στεφάνι γύρω από τον ήλιο το είδαν και οι Εβραίοι. Που λέγαμε ναι, ναι. Νωρίτερα, αν ναι, ναι. Και κατά πόσο τελικά. Ξέρετε, όχι προχθές, το Σάββατο η Εκκλησία έχει την επέτειο της εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού. Ναι. Αυτή η επέτειος, ξέρετε τι επέτειος είναι. Είναι ένα θαύμα ακριβώς σαν αυτό που μας ανέφερε η κυρία. Νομίζω να φέρεται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Οπότε όλοι οι χριστιανοί που πήγαν εκεί στους Αγίους Τόπους είδαν ένα σταυρό στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος υψωνόταν πάνω από τον Ναό της Αναστάσεως, φωτεινό, τεράστιο σταυρό, και ο οποίος ανέβαινε μέχρι τα ουράνια. Τεράστιο μέσα στην. Και αυτό το είδαν για αρκετή ώρα φαινόταν. Και σε ανάμνηση αυτού του θαύματος η Εκκλησία καθιέρωσε τη γιορτή τώρα μεθαύριο, το Σάββατο, που εορτάζουμε τη εμφανία του Τιμίου Σταυρού. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ρωτήσω κάτι και δεν ξέρω πώς μπορούμε έτσι να το δούμε αυτό. Για το Τίμιο Ξύλο ήθελα να ρωτήσω. Γιατί μου λέγανε διάφοροι φίλοι που βρεθήκαν εκεί ότι έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα μικρό κομματάκι από το Τίμιο Ξύλο κτλ. Μπορούν όντως να πάρουν. Όχι, βέβαια. Δεν μπορεί να πάρει κανείς Τίμιο Ξύλο. Αλίμονο το. Αυτό είναι όχι ανεκτιμή του αξίας. Υπάρχουν βέβαια κομμάτια τεμάχια Τίμιο Ξύλο. Τα οποία πού βρίσκονται, σε διάφορα μοναστήρια. Ναι, το μεγαλύτερο βρίσκεται. Φαντάζομαι όμως θα είναι λίγα, έτσι δεν είναι. Βέβαια είναι λίγα, ασφαλώς βέβαια, γιατί αν φανταστείτε ότι ο καθένας, ας πούμε, μερικές μεγάλες μονές, ξέρω εγώ, έχουν ένα τεμάχιο, ας πούμε. Ναι. Που είναι όσο η παλάμη μου ενδεχομένως και δεν το δίνει μετά ο άλλος αυτό. Αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι. Προφανώς υπάρχει μια συζήτηση και ένα. Είναι, απλώς μερικοί, ξέρετε, μπορεί να το συγχαίρουν με το εξής. Μπορεί να είναι σταυρή ή τεμάχια τα οποία ευλογούνται τοποθετούμενα πάνω στο Τίμιο Ξύλο και μετά τα παίρνουν οι πιστοί. Τώρα κάνανε μια παρέμβαση για το καρφί, για τη μονή του Αρχαγγέλου, έτσι, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και στο Πατριαρχείο το Ελληνοορθόδοξο στην Κωνσταντινούπολη νομίζω ότι έχει τα καρφιά, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Εδώ με βρίσκεται ανέτοιμο, δεν γνωρίζω. Στο Άγιον Όρος πάντως υπάρχουν
Υπάρχει κάποιο καρφί, ή μάλλον υπάρχει το κομμάτι του. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει και καρφί. Εγώ έχω την εντύπωση. Ένα μεγάλο κομμάτι του Τιμίου Ξύλου. Το είδα. Όπου εκεί τοποθετήθηκε ένας από τους ύλους. Και νομίζω ότι είναι και λογικό το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη να έχει. Ναι, βέβαια. Βεβαίως, γιατί ξέρετε, ήταν η έδρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οι αυτοκράτορες είχαν την συνήθεια οτιδήποτε πολύτιμο υπήρχε μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το μαζεύανε στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, πολλά δυστυχώς χαθήκανε είτε με τις σταυροφορίες που έγινε πραγματικά μία απίστευτη λαϊλασία. Απίστευτη λαϊλασία την εποχή των σταυροφοριών. Το 1204, έτσι, ναι. Ειδικά με την τρίτη ή τέταρτη σταυροφορία ήταν. Ναι. Αλλά και από τους Τούρκους. Και χαθήκανε πάρα πολλά. Τώρα μαθαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια να αναζητηθούν, να ψαχτούν κτλ. Μερικά επεστράφησαν, αλλά βέβαια αυτά που χαθήκαν είναι πάμπολα. Ναι. Εκεί υπήρχαν θησαυροί, ας πούμε, και κοιμήλια της Ορθοδοξίας τεράστιες αξίες. Όχι αξίες, δεν μιλάω βέβαια μόνο χρηματικής αξίας, αλλά αξίας συναισθηματικής και αξίας πίστεως για εμάς, για τους Ορθοδόξους. Τώρα από το σήμερα και μετά, πιστεύετε το ότι θα μπορούν οι χριστιανοί έτσι να έχουν όλη αυτή τη βαθιά πίστη στους αιώνες των αιώνων να μείνουν σε σχέση με το Άγιο Φως? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σήμερα τα τηλεοπτικά μέσα έχουν αυτό το καλό, τουλάχιστον αυτό είναι καλό, το οποίο μπορούν να μας παράσχουν. Ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την εκπομπή σας την είδε χιλιάδες κόσμος. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Γιατί μπορεί ο κόσμος, οι πιστοί, να γίνουν ενήμεροι. Γιατί, ξέρετε, ουσιαστικά στους πιστούς απευθυνόμαστε. Ένας ο οποίος δεν πιστεύει, δεν θα πιστέψει. Τελείωσε. Πούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Εδώ πολλοί και από τους πιστούς δεν πιστεύουν στο Άγιο Φως. Αλλά όμως οι πιστοί που θα δουν αυτά τα πράγματα χαίρονται και η πίστη τους ενισχύεται οπωσδήποτε. Mm-hmm. Διότι καταλαβαίνω ότι η πίστη μας είναι ζωντανή, δεν είναι νεκρή, δεν είναι, ας πούμε, μία δοξασία, δεν είναι μία θρησκεία, ας το πούμε έτσι. Είναι η πίστη στον αληθινό Θεό. Και αυτός που πιστεύει στον αληθινό Θεό ζει μέσα στο θαύμα καθημερινά. Για παράδειγμα, είχαμε πει, θυμάστε εκεί στην εκπομπή που κάναμε για το θαύμα, έχουμε ένα ζωντανό θαύμα, το θέμα του αγιασμού. Ο αγιασμός, ο οποίος τον παίρνει κανείς στα θεοφάνεια και μένει αναλύωτος. Και μπορεί, ας πούμε, να μεταναλάβει και κάνει και θαύματα κτλ. Μετά τα λείψανα των Αγίων που μυροβλίζουν καθημερινά και σήμερα. Μου έφερε κάποιος φοιτητής πριν από λίγο καιρό ένα κομματάκι ευλογία βαβακάκι από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτου, γιατί το λέγεται και Μυροβλήτης, ο οποίος, ξέρετε, μυροβλίζει καθημερινά. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι, παίρνουν. Εάν μυρίσετε αυτό το βαμβακάκι, τι να σας πω. Ομολογώ ότι δεν το έχω μυρίσει. Ανεξίτηλο άρωμα. Με προκαλείτε να το μυρίσει. Ανεξίτηλο άρωμα. Είναι το κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Είναι ένα θαύμα, ένα ζωντανό θαύμα της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Πατέρα Αντώνη, επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, να δείξουμε λίγο το βιβλίο αυτό, το οποίο ίσως να. Ναι, αυτά είναι πρόχειρα βιβλιαράκια βέβαια, σχετικά με το Άγιο Φως. Για όσους ίσως ενδιαφέρονται για να πάρουν κάποιες πληροφορίες, γιατί αυτά τα οποία συγκέντρωσα εγώ ήταν από τον Αδαμάντιο Κοραή κτλ. Που είχαν μια αρνητική τέτοια. Επίσης υπάρχει και το βιβλίο του κυρίου Νίκου Ζαχαρόπουλου, Η Πνευματική Κίνηση κατά το 18ο αιώνα, που αναφέρεται και αυτό στο Άγιο Φως. Λοιπόν, είναι του Αρχιμανδρίτη Σάββα Αχιλλέως, έτσι. Ναι, είδα το Άγιο Φως. Είδα το Άγιο Φως. Και περιέχει μέσα την μαρτυρία του φύλακα, του πρώην φύλακα του Παναγίου Τάφου, του πατέρα Μητροφάνη, ο οποίος, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο γεγονός αυτό, έχει μια εκπληκτική μέσα μαρτυρία που κανείς άλλος άνθρωπος δεν τόλμησε να κάνει αυτό το πράγμα. Όπου κρύφτηκε μια φορά μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ημέρα Μέγα Σάββατο, για να δει τι ακριβώς κάνει ο Πατριάρχης μέσα. Μπράβο, θάρρος. Ναι, είναι εκπληκτική. Η θράσος, όπως τότε βέβαια ήταν νεαρός, εννοείται, γιατί είχε 50 χρόνια ο άνθρωπος στον Πανάγιο Τάφο. Ήταν νεαρός, καρφάλωσε πάνω σε ένα από τα αιτώματα, με πολλούς κινδύνους. Και ξέρετε, και περιγράφει, ας πούμε, ότι το Άγιο Φως κατέβαινε πάνω στον Πατριάρχη, καταρχήν σαν ανεμοστρόβιλος, μετά σταμάτησε, μετά σαν ένας φωτεινός δίσκος, από όπου άναψαν οι λαμπάδες του Πατριάρχη. Είναι εκπληκτική πραγματικά η μαρτυρία αυτή. Ωραία. Και επίσης και το βιβλίο αυτό. Ναι, το οποίο είναι ο Αγιοταφίτης, πώς λέγεται. Ο Αγιοταφίτης Γέροντας Μητροφάνης, που έχει κυκλοφορήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη και τις εκδόσεις Κυψέλη. Ναι. Και αναφέρεται πάλι σε μαρτυρία απομαγνητοφωνημένη του πατέρα Μητροφάνη, ο οποίος κοιμήθηκε εδώ στο Χαρίσιο Γεροκομείο πριν από μερικά χρόνια. Σε βαθύ γύρας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Να πω προς τους τηλεθεατές που συνεχίζουν να ρωτάνε. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται στις 6.30 το πρωί. Δυστυχώς για εσάς, πολύ δύσκολη ώρα. Αλλά θα προσπαθήσω να την δείξουμε σε επανάληψη στις 17 του μηνός Μαΐου, στις 11 η ώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, θα πάμε στον Εύρο αύριο, σε επαρχία. Να είστε καλά, γεια σας.